Πάμε να γνωρίσουμε το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, το οποίο βέβαια είναι έτοιμο να υποδεχτεί και πάλι δασκάλους και μαθητές για τις διδακτικές επισκέψεις αλλά και εκπαιδευτικές εκδρομές. Μάλιστα, η κυβέρνηση, οι επιδημιολόγοι άναψαν το πράσινο φως προκειμένου να υπάρξουν, να πραγματοποιηθούν και να προγραμματιστούν βέβαια εκπαιδευτικές εκδρομές. Λοιπόν, ποιον θα συναντήσουμε, δει τον κύριο Θωμά Πετράκη, σωστά, ο οποίος είναι... Ο διευθυντής του μουσείου, ναι, και βρίσκεται και στο μουσείο. Ακριβώς, λοιπόν, την καλησπέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλησπέρα, μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο στο κλίμα. Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, δηλαδή... Το μουσείο σχεδιάζει, παρουσιάζει και υλοποιεί προγράμματα που αφορούν την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Έτσι, μία 30ετή έρευνα που ξεκίνησε από τον κύριο Κοτσανά, σαν κατάληξη έχει την δημιουργία ανακατασκευών των τεχνολογιών της εποχής. Εκπληκτική το όλο ταξίδι, άγνωστη πτυχή όλων αυτών που είχαν δημιουργηθεί τότε. Πολλοί γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό κυρίως για τη φιλοσοφία, την ιστορία, τη δημοκρατία, μπορούμε να πούμε. Έτσι, ναι. Κι όμως είχαν και απίστευτες τεχνολογίες. Μέσα τα οποία βοηθήσαν στο να αναπτυχθεί τόσο πολύ όλη η Μεσόγειος, όχι μόνο ο ελληνικός πολιτισμός. Ανυψωτικές μηχανές, βλέπετε πίσω, πρότυπες ατμομηχανές, κοχλίες, περικοχλίες, όλα αυτά ουσιαστικά που ξεκίνησαν την τεχνολογική επανάσταση στην ανθρωπότητα και μας έχουν φέρει εδώ. Μάλιστα, είναι νέες κατασκευές προσαρμοσμένες στο σήμερα. Σωστά. Σωστά, έτσι δεν είναι? Σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε βρει μέσα από αρχαιοελληνικά, αραβικά και λατινικά συγγράμματα, μέσα από τοιχογραφίες, κεραμικά και υπολείμματα αρχαιοτήτων, όλο εκείνο το επαρκές υλικό για να μπορούν να κατασκευαστούν πιστά. Είναι πιστά στα υλικά, στην εφαρμογή, στην τεχνολογία, σε όλα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, πώς χρησιμοποιούσαν τις τεχνολογίες τότε. Είναι, και το ερώτημα ακριβώς, βέβαια, πόσο μπροστά ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο έξυπνα και με πόσο έξυπνο τρόπο κατασκεύασαν αυτές τις κατασκευές. Αλήθεια, ναι. Είναι τρομερό. Μπορούμε να πούμε ότι η δυνατότητα για παρατήρηση της φύσης, ο ελεύθερος χρόνος, η τάση της εποχής για δημιουργία πολλών παράλληλων πραγμάτων, έτσι, σε πολλούς τομείς, σε επιστήμη, σε φιλοσοφία, σε τεχνολογία, οδήγησε σε μια τεχνολογική επανάσταση. Μιλάμε για τον πρώτο υπολογιστή, έτσι, ο διάσημος μηχανισμός των αντικειθήρων. Μιλάμε για πράγματα που αν δεν υπήρχαν, δεν θα είμαστε εδώ που είμαστε. Η πιο παλιά κατασκευή που έγινε στο μουσείο, ναι. Η πιο παλιά σύγχρονη εντός εισαγωγικών κατασκευή, ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Από τις παλαιότερες είναι η ανυψωτική μηχανή. Έτσι, πώς χτίσαν αυτά τα κτίρια? Δεν γίνεται να σηκώσεις τόνους σε 5, σε 7, σε 10 μέτρα. Μιλάμε, κύριε Πετράκη, για ποια εποχή? Μας είπατε ανυψωτική μηχανή. Εποχή τώρα, χρονολογία πότε? Αρχαϊκά από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι τα ελληνιστικά. Μιλάμε από το 800 περίπου π.Χ. Βέβαια. Μέχρι και την καταστροφή των πολιτισμών των αρχαίων 200, εκεί περίπου τελειώνουν τα αρχαία χρόνια. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Υπάρχουν και παλαιότερα. Ναι. Απλά επειδή η δουλειά, ξέρετε, πρέπει να αποδεικνύεται και να είμαστε 100% σίγουροι και κυρίως γιατί αφορά εκείνη την περίοδο, έτσι, την τεράστια ανάπτυξη σε όλη τη Μεσόγειο εκείνη την περίοδο, συγκεντρωνόμαστε εκεί. Έτσι, μάλιστα. Είμαστε λίγο εκεί. Λοιπόν, Εύη. Το σημαντικό είναι για τον επισκέπτη του μουσείου ότι έχει την ευκαιρία διαδραστικά να γνωρίσει όλα αυτά τα εκθέματα για τα οποία μιλάμε με τον κύριο Πετράκη. Δηλαδή, όντως να χρησιμοποιήσει έναν ανεψωτήρα, να πιάσει, να κουμπίσει, να περιεργαστεί. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε για ένα καινούριο είδος μουσείων. Βασικά, παγκοσμίως αλλάζουν λίγο τα μουσεία ή τέλος πάντων προστίθεται και αυτό το πράγμα μέσα στα μουσεία, δηλαδή το βιωματικό. Μπαίνω μέσα και ουσιαστικά έρχομαι σε επαφή με τα εκθέματα, δεν τα παρατηρώ ή τα μελετώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η βιωματική εμπειρία είναι λίγο διαφορετική. Και αυτό ουσιαστικά απολαμβάνουν όχι μόνο οι κάτοικοι της πόλης μας, αλλά και όλος ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται την πόλη μας και πόσο μάλλον μαθητές. Μάλιστα. Και είναι τρομερά εύστοχα η σύνδεσή σας, γιατί από εδώ και πέρα, με την ανάγκη του κόσμου τεράστια και των παιδιών και των γονέων να κάνουν πράγματα τα παιδιά, να βγουν λίγο από το σπίτι, να βγουν λίγο από το σχολείο, να αρχίσουν να ξανασυναντούν τη ζωή τους, βέβαια με προσοχή κλπ. Παρουσιάζουμε τα 4 εκπαιδευτικά προγράμματα.
Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τα αναφέρω έτσι. Έχουμε ένα λεπτό, αν θέλετε, μέσα σε ένα λεπτό να τα πούμε επιγραμματικά. Ωραία, ωραία. Άρα πάμε στη διαδραστική ξενάγηση, η οποία είναι ουσιαστικά μια ξενάγηση μέσα στο χώρο. Ναι. Ξεκινάνε τα παιδιά και κάνουν μια εισαγωγή στις απαρχές των τεχνολογιών, με βιωματική κατάσταση όπως είπαμε και πριν. Έχουμε ένα εργαστήριο το οποίο αφορά τον διάσημο υπολογιστή των αντικειθήρων, τον μηχανισμό, που κατασκευάζουμε ένα μέρος αυτού. Ασχολούμαστε με τις τηλεπικοινωνίες και την κρυπτογραφία. Πομπός, δέκτης, τα πρώτα μηνύματα στην αρχαία Ελλάδα και με τα παιχνίδια στρατηγικής των αρχαίων Ελλήνων. Ναι. Έτσι, όλα αυτά συνθέτουν μια εμπειρία, μια γνωσιακή διαδικασία που αφορά τις επιστήμες, την τεχνολογία, σύμφωνα με όλα αυτά που συνέβησαν τότε και πάντα με γνώμονα την παράδοση, το μύθο και όλη αυτή την ιστορία που έχουμε στην Ελλάδα. Η έδρα σας στο Ηράκλειο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ιστορικό μέγαρο Ιτάρ. Ακριβώς. 1400 κτίσμα. Το ξέρει όλος ο Ηρακλειώτης, εννοείται. Βέβαια. Όλος ο κόσμος. Πλέον μουσείο. Είχαμε, νομίζω, ξανακάνει μια σύνδεση. Είχαμε μιλήσει για το κτίριο. Έγινε μια τρομερή ανακαίνιση, μια προσπάθεια. Μπράβο, εννοείται. Πραγματικά. Κύριε Πετράκη, καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ξαναβρεθούμε στο χώρο σας, θα ξαναπούμε, η αλήθεια είναι. Θα γεμίσουν εκεί για αποσχολία το επόμενο διάστημα. Μπράβο για την αγάπη που δείχνετε και στα παιδιά και στον πολιτισμό και στην ιστορία. Αλυσίδα είναι όλα αυτά. Λοιπόν, συμφωνώ.